Ο ιστορικός χρόνος αποτελεί κωβικό στοιχείο της ενηλογικής ιστορικής μάθησης και σχετίζεται άμεσα μεταξύ άλλων με την έννοια της αλλαγής και της συνέχειας. Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στις συνήθειες και στις πρακτικές των ανθρώπων, πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγές που καταγράφονται, τι επηρεάζει τις αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων μέσα στον χρόνο, τι ξέρουμε για τις αλλαγές στην τεχνολογία της καθημερινότητας των ανθρώπων. Το μαθησιακό αντικείμενο «Συνέχεια και αλλαγή, οικιακά σκεύη άλλοτε και τώρα» προσπαθεί να πραγματευτεί παρόμοια ερωτήματα και είναι μέρος της συλλογής ιστορίας του φωτόδεντρου μαθησιακών αντικειμένων και ειδικότερα της υποσυλλογής «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία 19ου-20ου αιώνα». Αποτελεί μια διαδραστική δραστηριότητα κατανόησης του ιστορικού χρόνου, η οποία εστιάζει στις θεματικές της κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής ιστορίας του ελληνικού κράτους, μέσα από ιδιαίτερα θεματικά πεδία, όπως αποτυπώνονται και με τις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να μελετήσουν ιστορικό και πληροφοριακό υλικό για σύγχρονα και παλαιότερα οικιακά σκεύη προκειμένου να διακρίνουν τις χρονικότητές τους. Η διάκριση της αλλαγής και της συνέχειας στο πλαίσιο της ενηλογικής ιστορικής μάθησης με θέμα την τεχνολογία της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στη διαχρονία αποτελεί αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο το οποίο συνεισφέρει στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Στην πρώτη οθόνη του μαθησιακού αντικειμένου, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν αυθεντικά ιστορικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές και τεχνουργήματα του παρόντος και του παρελθόντος και να ασχοληθούν με ένα διαδραστικό παιχνίδι διάκρισης και τοποθέτησης των διαφορετικών σκευών στη σωστή χρονικότητα σύμφωνα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και την παλαιότητά τους και να ελέγξουν την ορθότητα των επιλογών τους παρατηρώντας τα χρωματικά πλαίσια των σωστών και λανθασμένων τοποθετήσεων. Σε όλα τα μέρη του μαθησιακού αντικειμένου, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν πρόσθετη δυνατότητα οπτικής και ακουστικής πλοήγησης με απαραίτητα ηχητικά σχόλια. Όπως σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο της συλλογής ιστορίας του φωτόδεντρου, δίνεται ένα σύντομο κείμενο βασικών πληροφοριών π για το είδος και τη διδακτική αξιοποίησή του και η σχετική βοήθεια β για τον τρόπο πλοήγησης και διάδρασης σε κάθε οθόνη. Στην επόμενη οθόνη του μαθησιακού αντικειμένου, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν με αποθήκευση σχετικών αρχείων ήχου στοιχεία για την κατασκευή και τη χρήση των μαγειρικών σκευών, να διακρίνουν διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των ομοειδών αντικειμένων και να σημειώσουν την πιθανή αλλαγή ή συνέχεια στην κατασκευή ή και τη χρήση τους. Με τον τρόπο αυτό συμμετέχουν ενεργά στην έκφραση των προσωπικών τους απόψεων και πιθανών αρχικών παρανοήσεων, στην κατανόηση αιτιωδών σχέσεων της αντίστοιχης ιστορικής περίοδου και των ευρύτερων επιδράσεων των τεχνολογικών εξελίξεων στον πολιτισμό της καθημερινότητας. Σε επόμενη, τρίτη οθόνη, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν εκ νέου με το διαθέσιμο ιστορικό υλικό, να διακρίνουν μέσω των εκφωνήσεων «Χάλκινη κατσαρόλα με καπάκι» και να τοποθετήσουν το αντίστοιχο σκεύος στη σωστή εκφώνηση, να ελέγξουν τις επιλογές τους και να επανέλθουν διορθωτικά. Στην ίδια κατηγορία μπορούν να αξιοποιηθούν και τα παρακάτω μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία προσεγγίζουν με ίδιο τρόπο σχετικά θέματα.